θα περάσει. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Υπουργός Γαβρόν έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Φέρνει για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για το λύκειο και το εξεταστικό σήμερα. Έναν χρόνο τώρα η κυβέρνηση και το Υπουργείο μας έχει ζαλίσει για το πόσο καλό για τους μαθητές θα είναι αυτό το νομοσχέδιο και ότι δεν πρέπει να αντιδράμε. Αφού είναι τόσο καλό για τους μαθητές, γιατί θέλει να το ψηφίσουν στα κρυφά? Η κυβέρνηση γράφει στα παλιά της τα παπούτσια, τι λένε οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό και μια ολόκληρη χρονιά κάνουν ότι δεν βλέπουν και δεν ακούν τους χιλιάδες μαθητές που κινητοποιούνται και φωνάζουν το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας έχει αρνηθεί δύο φορές να συναντηθεί με τη Συντονιστική Επιτροπή. Με εμάς να λείπουμε από τα για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα θέλουν να ψηφίσουν το νομοσχέδιο που μας αφορά, με εμάς να λείπουμε από τα σχολεία μας για τις διακοπές του Πάσχα. Τόσο φιλική με τους μαθητές αποδεικνύεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ξέραμε ήδη πολύ καλά πως αυτό το νομοσχέδιο κάνει το σχολείο μας ακόμα χειρότερο από ό,τι ήδη είναι. Με περισσότερες εξετάσεις, άρα και περισσότερα φροντιστήρια για να τα βγάλουμε πέρα. Με εξετάσεις πανελλαδικού τύπου. Ακόμα και για να πάρουμε απολυτήριο. Με αύξηση της ύλη των πανελλαδικών εξεταστέων μαθημάτων, ακόμα και για του χρόνου. Με λιγότερες επιλογές, με λιγότερη γνώση, λιγότερη μόρφωση. Θα τους χαλάσουμε τα σχέδια. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να παρατηθούμε από τον αγώνα μας για ένα σχολείο που να μας μορφώνει ολόπλευρα και να μην μας εξοντώνει. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, προκειμένου να διαδηλώσουμε ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο μεταξύ άλλων, που αφορά ακριβώς και τα σχολεία κτλ., όσο αφορά τα πανεπιστήμια, συντελεί ένα ακόμα βήμα στην κατηγοριοποίηση και διάσπαση των αποφύτων, δημιουργώντας ένα μοσαϊκό αποφύτων πολλών διαφορετικών κατηγοριών και ταχυτήτων, συμπέριζοντας με λίγα λόγια τα δικαιώματα όλων στα κάτω. Δηλαδή, εξισώνει και αναγνωρίζει νομικά στην πραγματικότητα τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων μισάξια με τα δικά μας. Από την άλλη, συγχωνεύει πάρα πολλά τμήματα του ΔΕΗ και τα πανεπιστημιοποιεί, υποτίθεται με έναν τρόπο όπως υποτίθεται λένε αυτοί. Ενώ από την άλλη, γενικεύει σε έναν βαθμό τα δίδακτρα, εντάσσονται σε προγράμματα σπουδών τα οποία ανήκαν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, στο συγχωνευμένο πλέον νέο τμήμα με δίδακτρα. Μια χαρά τα άλλα σίγουρα αρνητική εξέλιξη. Ενώ παράλληλα, για όλα τα ζητήματα που μένουν ανοιχτά και έχουμε αναδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή την υποχρηματοδότηση, δεν ανοίγει καν το ζήτημα, δεν προβλέπει τίποτα προκειμένου να αυξηθεί και να μπορέσουν να προσλαμβάνουν νέοι καθηγητές, να έρθουν λιγοτεχνικούς εξοπλισμούς και να εξοπλιστούν οι υποδομές οι οποίες είναι παλιές και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Οπότε παγιώνει μια κατάσταση αδράνεια, η οποία έχει και από αυτές τις προηγούμενες κυβερνήσεις, υποβαθμίζοντας έτσι τις σχέδες μας, όλα τα μορφωτικά, τα κοινωνικά, τα επαγγελματικά μας δικαιώματα.
μαθητές, εκπαιδευτικοί από κοινού, για να καταδικάσουμε το νομοσχέδιο του Γαβρόγλου, που πάει πάρα πολύ ύπουλα να ψηφίσει μέσα στις διακοπές του Πάσχα, γιατί νομίζει ότι δεν θα φέρει αντιδράσεις. Εμείς καλούμε όλους τους μαθητές και τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουμε κανονικά τον αγώνα, ότι παρόλο το αποτέλεσμα, ο λαός με τους αγώνες του από την αρχή της χρονιάς έχει δείξει τι πιστεύει αυτό το νομοσχέδιο και το καταψηφίζει. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά τους αγώνες μας για ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει, ένα σχολείο αντάξιος ανάγκης των μαθητών και του λαού. Όσο και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σε Λάρισα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, καταλήφθησαν στην ουσία την πράξη, την προδοκία της κυβέρνησης να μας πιάσει το ύπνο, αξιοποιώντας άλλη μια φορά το να φέρει το νομοσχέδιο σε περίοδο διακοπών ακριβώς για να προλάβει τις αντιδράσεις. Καταδικάζουμε λοιπόν και από εδώ και από τις υπόλοιπες κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα το άθλιο και απαράδεκτο αυτό νομοσχέδιο, το οποίο όντως ένα νομοσχέδιο με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει όλα τα χατήρια στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, με μια σειρά διατάξεις οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την νομική αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων, κάνοντας άλλο ένα βήμα ουσιαστικά στη διάσπαση των πτυχίων μας, καταργεί και συγχωνεύει ένα σωρό τμήματα των ΤΕΗ, διαμορφώνοντας πραγματικότητα ένα μοσαϊκό που θα μπορούσαμε να πούμε από φύτων διαφορετικών ταχυτήτων, συμπιέζοντας με λίγα λόγια τα δικαιώματα όμως στα κάτω. Από την άλλη, επεκτείνει για άλλη μια φορά τα δίδευτρα στα πτυχιακά προγράμματα σπουδών, μεταφέροντας πολλά προγράμματα σπουδών με δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, ενώ υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα όσον αφορά τις κοινές ανάγκες και έχουμε αναδείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή με την υπερχρηματοδότηση, με τις ελλείψεις σε καθηγητές, σε διδακτικό προσωπικό, σε ερευνητικό και εργαστηριακό, σε απαρχαιωμένο και παλιό υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές, αυτό το νομοσχέδιο δεν βγάζει άχνα για όλα αυτά. Παγιώνει δηλαδή μια κατάσταση την οποία έχει διαμορφώσει και αυτή και οι υπόλοιπες προηγούμενες ώρες κυβερνήσεις, υλοποιώντας ακριβώς τις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές. Γι' αυτό για άλλη μια φορά βρισκόμαστε εδώ πέρα, προκειμένου στην ίδια τη ζωή να απορρίψουμε το νομοσχέδιο αυτό που είπε και ο συνάδελφος πριν, να μην το επιτρέψουμε να περάσει στη ζωή και να εφαρμοστεί, ανεξαρτήτως με όποιο αποτέλεσμα γίνει σήμερα στο Υπουργείο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Μαθητών Θεσσαλονίκης, με αποφάσεις φοιτητικών συλλόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ψυχολογικού, του ΤΕΦΑ, του Πολιτικού, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του Φυσικού, του Μαθηματικού, του Γεωλογικού, της Κτηνιατρικής, της Φαρμακευτικής, του Παιδαγωγικού, του Πρώτου και Δεύτερου Έτους της Ιατρικής, καθώς και του Συλλόγου Οικοτρόφων Ξάνθη. Να ψηφιστεί στη Βουλή μεγάλη Δευτέρα που είναι κλειστά τα σχολεία το νομοσχέδιο Δοστρωτήρας για την παιδεία. Δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα σταθούμε απέναντι σε αυτό το νέο νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο. Έχουμε συντονίσει όλους τους γονείς από όλη την Ελλάδα να πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις με αποκορύφωμα τη σημερινή στην Αθήνα στις 6 το απόγευμα. Καλούμε όλους τους γονείς να σταθούν απέναντι, να διεκδικήσουν ένα νέο σχολείο, ενιαίο σχολείο που θα μορφώνει, ένα σχολείο που θα δίνει ολόπλευρη μάθηση και γνώση στους μαθητές. Οι γονείς στέκονται απέναντι και ζητούν να μην βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη ξανά. Το νέο νομοσχέδιο που πρώτοι χαιρέτησαν οι φροντιστηριάρχες είναι αυτό που σπρώχνει στην παραπαιδεία τους μαθητές. Στεκόμαστε απέναντι και διεκδικούμε ένα νέο λύκειο, ένα σχολείο με ολόπλευρη μάθηση. Καλούμε στους αγώνες για να σταματήσει αυτό το νομοσχέδιο, να μην περάσει. Θέλουμε σχολείο να μας συμμορφωμένει.